στάχτη έγινε τα ξημερώματα μπαρ στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, με διερχόμενους πολίτες να αντικρίζουν τις μεγάλες ζημιές και με τη μυρωδιά του καμένου να είναι έντονη στην περιοχή. Αυτό είναι τα ξημερώματα. Ναι, γιατί πέρασα εγώ πριν να πάω δρομολόγιο και εκείνη την ώρα ήταν τα περιοριστικά. Σαν να είμαστε Σικάγο. Σικάγο. Και βάλει. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα, με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να σπέβδουν άμεσα στο σημείο. Μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και έτσι οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε παρακείμενα καταστήματα, ωστόσο οι καταστροφές στο μπαρ ήταν μεγάλες. Η αστυνομία πρέπει να το δει με πάρα πολύ σοβαρό μάτι. Είναι εξάρσης εγκληματικότητας ισχυρής, κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Οπουδήποτε γίνονται τέτοια πράγματα, φανταστείτε να υπήρχε μία φιάλη μέσα υγραερίου και να μην την είχαν κλείσει από το διακόπτη, θα είχε κατεδαφιστεί το τετράγωνο, με συνέπειες τρομακτικές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως μπαρ ο επιμαχός χώρος, ο οποίος μάλιστα ανακαινήθηκε και θα άνοιγε τις επόμενες μέρες. Αυτό, παιδί μου, πρέπει να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών της νύχτας. Όποιος τη νύχτα περπατεί, ναι, ξημερώματα πρέπει να γίνει και έχει καταστραφεί ολοσιερός. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Το περιστατικό προβληματίζει τους πολίτες και όπως σχολίασαν, αποφεύθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς πρόκειται για ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Ήταν κλειστό, το ξαναφτιάχνα, το πήρε άλλος. Α, το πήρε άλλος και δεν ανακαίνισε. Απλώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχώς αλλάζουν χέρια ιδιοκτησίας. Το θέμα όμως είναι να πιάσουμε το κακό από τη ρίζα του και όχι η πυροσβεστική να μας βγει τη φωτιά. Το θέμα είναι η αστυνομία να βρει ποιοι κάνουν αυτά τα πράγματα και να τους τιμωρήσει. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό της οποίας θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της φωτιάς.